Τελευταία καμπή της ιστορίας είναι η άλωση της πόλης. Από τότε, μαύρα μαντήλια φόρεσαν στα κεφάλια και μαύρα ρούχα και λάγια πρόβατα κρατούσαν στα κοπάδια. Ήταν οι μαύροι φυγάδες της σκληρής μημενικής ζωής. Δεν είχαν μόνιμο τόπο και μόνιμη κατοικία. Το καλοκαίρι στα βουνά και το χειμώνα στους κάμπους, στα χυμαδιά. Ζούσαν σε κονάκια, σε επιμενικές δηλαδή καλύβες. Υπήρχαν δύο ειδών καλύβες, οι κυκλικές που τις είχαν για κατοικία και οι δίρυχτες που τις χρησιμοποιούσαν σε άλλες εργασίες όπως τυροκομικές και αποθηκευτικές. Τα κονάκια ήταν η βάση του τσελιγκάτου, μιας ομάδας δηλαδή οικογενειών που ζούσαν σε έναν καταβλισμό με ιεραρχική οργάνωση, επικεφαλής της οποίας ήταν ο τσέλιγκας. Ο επικεφαλής και χαγιάς, άρχοντας και αφέντης, με πλήρη δικαιοδοσία, ακόμη και δικαστική για αστικές υποθέσεις. Ξεχώριζαν τα κονάκια του τσέλιγκα και του καλυβοδάσκαλου. Το δασκαλοκάλυβο, όπου ήταν εγκατεστημένος ένας εκπαιδευτικός από την περιοχή για να μαθαίνει γράμματα στα ορεινά βοσκόπουλα. Λίγο μακρύτερα από τα κονάκια ήταν η στάνη, εγκαταστάσεις δηλαδή των κοπαδιών, εντός της οποίας ήταν εγκατεστημένο το αρμεκτήριο και το τυροκομείο, που ήταν σε δίρυχτες καλύβες με σκεπή. Λίγο μακρύτερα από τα στην άκρη της στάνης είχε και μερικά ξεχωριστά κυκλικά κονάκια για τους τσομπάνους, σαν αυτά τα δύο εδώ πάνω, που ήταν πιο μικρά και λιγότερο περίτεχνα. Τυροκόμωσε μια στάνη και τη ρέμπορο, οι σαρακατσάνοι συνήθως βάζαν έναν βλάχο της περιοχής. Δεν εμπιστεύονταν άλλους, δεν έδιναν ποτέ έμφαση οι ίδιοι στο εμπόριο. Κύριο χαρακτηριστικό τους όμως η αξιοποίηση των σαρακατσάνικων αλόγων που τα χρησιμοποιούσαν στις συνεχείς μετακινήσεις. Τα χρησιμοποιούσαν στις αγροτικές εργασίες των επιμέρους τοπικών γεωργών και εξασφάλιζαν ικανό μέρος των γεννημάτων τους ως ανταμοιβή. Τα σαρακατσάνικα άλογα συνήθως ήταν αραβάνια, έτρεχαν δηλαδή με άλλο συνεχόμενο ρυθμό, για να μην κουνάει το γάλα ούτε στις μικρές αποστάσεις που θα χρειάζονταν, ώστε να μην έπιζε και ξύνιζαν. Τα κοπάδια τα είχαν χωρισμένα σε στέρφα, γαλάρια και ζυγούρια, και είχαν ένα ξεχωριστό τσομπάνο για το σκοπό αυτό. Κύρια πηγή εισόδων εκείνη την εποχή δεν ήταν το εμπόριο τυριού και κρέατος, ή τουλάχιστον δεν ήταν το κυριότερο. Κύρια πηγή εσόδων ήταν το μαλλί, αφού εκείνη την εποχή όλα ήταν μάλινα, από τις βελέντες, τις λοκάτες και τα υφαντά, μέχρι και όλα τα ρούχα των ανθρώπων. Ένας άλλος διαχωρισμός οργάνωσης ήταν η στάνη, όταν χρησιμοποιούσαν τη στάνη όχι με τη στενή της έννοια, αλλά με την ευρύτερη της έννοια. Μπορούσε δηλαδή μια στάνη να περιλαμβάνει δύο και τρία τσελιγκάτα, όχι το αντίστροφο. Τότε ο γυρεότερος ή ο παλιότερος τσέλιγκας της στάνης έκανε χρέη επικεφαλής όλου του καταβλισμού. Κυρίες και κύριοι, κατεβείτε λίγο κάτω. Ξεκινάμε.